αποφασίσει, αντιλαμβάνουμε, τα όσα έχουν λεχθεί, διαμειφθεί σε αυτό το Εθνικό Συμβούλιο. Πάμε να τον ακούσουμε. Ένα Εθνικό Συμβούλιο κατά το οποίο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας καταρχάς ενημέρωσε τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, την πολιτική ηγεσία του τόπου για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, μετά και την τελευταία συνάντηση που πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στις Βρυξέλλες, αφού προηγήθηκαν ήδη δύο προηγούμενες συναντήσεις μαζί της στην Κύπρο, αλλά και την συνάντηση που είχε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Ιορδανία. Ενημέρωσε τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου για τον διαρκή συντονισμό τόσο με την ελληνική κυβέρνηση όσο και με την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την κατεύθυνση επανέναρξης των διαπραγματεύσεων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε ότι η κυρία Ολγκίνη, προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα, θα παραδώσει την έκθεσή της στον Γενικό Γραμματέα στις 10 Ιουλίου. Ενώ στις 11 Ιουλίου θα γίνει μια άτυπη ενημέρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Γενικός Γραμματέας θα μελετήσει την έκθεση της προσωπικής απεσταλμένης και ακολούθως θα ανακοινώσει τα επόμενα βήματα. Εμείς για ακόμη μια φορά εκφράζουμε την ετοιμότητά μας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και θα συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες όπως πράττουμε το προηγούμενο διάστημα, ακριβώς στο πλαίσιο της προσπάθειας δημιουργίας του θετικού κλίματος στην προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως αναφέρθηκε, κατόπιν και αιτήματος από το Κίνημα Εκολόγων, ενημέρωσε το Εθνικό Συμβούλιο για τις υποθέσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και οδηγούνται ενώπιον της δικαιοσύνης που αφορούν σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στις κατεχόμενες περιοχές μας. Η Κυπριακή Δημοκρατία, επαναλαμβάνω, σε καμία περίπτωση δεν πολιτικοποιεί ένα θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ένα θέμα νομιμότητας, ένα θέμα δικαιοσύνης. Λαμβάνονται όλα τα μέτρα, ενδεχομένως μέτρα που θα έπρεπε να είχαν ληφθεί εδώ και χρόνια, πάντοτε μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητας για τερματισμό του παράνομου σφεντερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών στις κατεχόμενες περιοχές και θα πράξουμε ότι είναι δυνατόν να τιμωρηθούν όσοι ευθύνονται. Το ατομικό δικαίωμα στην περιουσία δεν μπορεί κανείς, μα κανείς να το αφισβητήσει. Έγινε συζήτηση και ενημέρωση επί των προσχεδίων των εκθέσεων του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τις καλές του υπηρεσίες, αλλά και για την παρουσία της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο. Αυτό που θα αναφέρουμε είναι ότι θα υπάρξει και επίσημη τοποθέτηση από πλευράς του Υπουργείου Εξωτερικών με την επίσημη δημοσιοποίηση των εκθέσεων. Βλέπουμε ότι ακολουθείται η πάγια πρακτική των τελευταίων ετών που βλέπουμε μια προσέγγιση των ίσων αποστάσεων και της αριθμητικής εξίσωσης. Εμείς διατηρούμε την ίδια πεποίθηση όπως πράξαμε και δημόσια το προηγούμενο διάστημα ως προς την αντικειμενικότητα που πρέπει να διέπει αυτές τις εκθέσεις και ως προς την παρουσίαση των δεδομένων αλλά και των γεγονότων. Είναι κάτι άλλωστε που είχε αναφερθεί και ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αλλά και επίσημα ως Κυπριακή Δημοκρατία πολλές φορές. Εκείνο που επιθυμούμε να επαναλάβουμε ως Κυπριακή Δημοκρατία είναι ότι θα λαμβάνουμε όλα εκείνα τα μέτρα προς προστασία των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αλλά και της ασφάλειάς μας. Και άλλωστε σημειώνουμε ότι και σύμφωνα με το ψήφισμα 186 του 1964 που καθορίζει τους όρους εντολής της ειρηνευτικής δύναμης, αποστολή της δύναμης πρέπει να είναι προς όφελος της διατήρησης της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Γι' αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ανησυχεί και αυτό είναι ένας από τους όρους εντολής της ειρηνευτικής δύναμης και στρατιωτικοποίηση που βλέπουμε στις κατεχόμενες περιοχές τα τελευταία χρόνια που εμπίπτει στους όρους εντολής της ειρηνευτικής δύναμης και να λαμβάνεται πάντοτε υπόψη ότι εμείς βρισκόμαστε σε αμυντική θέση ενώ η άλλη πλευρά βρίσκεται σε επιθετική διάταξη. Τέλος, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των μελών του Εθνικού Συμβουλίου και από τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ως προς τις εξελίξεις στην κατάσταση στην περιοχή μας. Η Κυπριακή Δημοκρατία, όπως είναι γνωστό, είναι σε επαφή με όλα τα κράτη της περιοχής ως αποτέλεσμα των εξαιρετικών σχέσεων που διατηρούμε με τα κράτη της περιοχής. Και αυτό που εμείς θέλουμε δημόσια να επαναλάβουμε, όπως επαναλαμβάνουμε από την πρώτη στιγμή, είναι η πεποίθησή μας ότι πρέπει να αποφευθεί η όποια περαιτέρω κλιμάκωση. Και ότι η ενδεχόμενη περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης είναι προς όφελος και της περιοχής, αλλά και ολόκληρης της διεθνούς κοινότητας να αποφευθεί. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούσαμε και τον κύριο Λετιμπιώτη στη σύνοψη τι ακριβώς.